Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα είναι πάρα πολύ καλή μέρα για την ημέρα ανεξαρτησίας. Σήμερα λοιπόν ανεξαρτοποιούμε από τον καθένα, καθώς κάθε φορά που θέλω να γυρίσω βίντεο έλεγα κάποιους φίλους μου ή κάποιους οποιουσδήποτε να έρθουν και να μου δώσουν τα ακριβά τους κινητά, τα iPhone τους, για να τραβήξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Σήμερα αλλάζουν όλα. Σήμερα ανεξαρτοποιούμε. Θα έχω αυτή τη μέρα και θα τη γιορτάζω κάθε χρόνο. Ο λόγος που ανεξαρτοποιούμε είναι γιατί πήρα αυτό. Να περάσει παρακαλώ το πακέτο. Αυτό. Να περάσει και σου γεια. Πώς ανοίγει ρε? Πώς ανοίγει ρε? Περάσω. Έβαλα και βγάλω το. Πάλι δεν κατάλαβα. Κλείσει. Όχι Λάζερ. Ξέρεις πως κλείνει πρώτο? Δεν έχω ιδέα. Φέρε εδώ. Αυτό γιατί ξέρει? Γιατί το έχει πάρει για το φορές. Φέρε το. Έχει αυτό εδώ πέρα. Το κλακ κλακ. Το πιέζεις και να το κλείνεις. Τσακ. Πώς ανοίγεις? Όχι, πώς το λένε. Έτσι. Ρε. Καλά ε. Θα κόψω τα δάχτυλά μου. Λοιπόν, όσο εγώ ανοίγω, άνοιξα λίγο το πακέτο να δω τι είναι, γιατί περίμενα διάφορα. Είδα ότι είναι αυτό που ήθελα να έρθει πιο πολύ απ' όλα και δεν το άνοιξα μετά. Οπότε το έχω κλείσει με ταινία. Όσο ανοίγω, πόσοι από εδώ έχετε iPhone? Εσύ? Έχω. Εσύ έχεις iPhone? Ποιο iPhone έχεις? 7. Γελάω. Εσύ, κύριε κάμεραμαν? iPhone XS Max. 64 GB. Ναι, ναι, πες μου κι άλλα. Συριακός αριθμός 657336. Huawei P20 Lite. Εννοείται. Dual SIM. Κύριε Σκουπιδά, έλα λίγο. Είσαι πάρα πολύ καλά. Τα χαρτιά. Ρε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτό είναι το προϊόν, κάτω στο τραπέζι, δεν είναι και πολύ σταθερό. Κλείνουμε για λόγους ασφαλείας. Γι' αυτό ήθελα τη σουγιά. Ήθελα για τη σουγιά για να ανοίξω αυτό. Λίγο να πάρουμε τα σκουπίδια λίγο, σε παρακαλώ. Φέρετε το κουτί. Λοιπόν, ωραίο είναι. Είναι κάπως έτσι. Μιλάμε για την GoPro Hero 9 Black. Την πήρα προσφορά από το site της GoPro. Από 450 που κάνει η κάμερα είχε μια προσφορά bundle με διάφορα άλλα πραγματάκια και την πήρα 375, που είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάμε στην κάμερα, πήρα και αυτό που είναι ένας αντάπτορας. Συνδέεις εδώ πέρα μικρόφωνο και συνδέεις το αντάπτορα στην κάμερα και έχεις μικρόφωνο και είσαι GG. 45 ευρώ. Φίλε. Τα 45 ευρώ. Λοιπόν, πέσουν σκουπίδια. Μολύνει στο περιβάλλον. Λοιπόν, έρχεται με αυτό το gimbal. Το οποίο πρέπει να είναι, αυτό πρέπει να είναι για το νερό. Οπότε, άμα σου πέσει τη θάλασσα, αυτό επιπλέει και δεν τη χάνει. Καλό. Έρχεται με. Τι είναι αυτό? Α, αυτό το βάζει. Ένα εξαιρετηματάκι που το βάζει να πιαστεί κάπου. Δεν βοηθάει και το τραπέζι. Και καλά. Πιάνει τα σούμε στο σουγιά σου και τα έχεις πάνω στο σουγιά σου. Καλό. Δύο μπαταρίες. Ωραία. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι καλώδιο φόρτισης. USB με Type-C. Παρακαλώ. Ωραίος. Έρχεται με μικρά mounts για... Δεν έχω ιδέα. Οι άλλοι μιλάνε, ρε. Να τους. Μαλά και χειρο 8 λέει, δεν λέει χειρο. Το ξέρω, δεν έχουν αναβαθμίσει το πακέτο απ' έξω. Α, όντως. Yes. Wow. Αυτό έχει που το κολλάς στο κράνο σου και τη βάζεις την GoPro πάνω. Έχει και τις βιδούλες, έχει δύο τέτοιες. Έχει και ένα καρτί. Έχει μια 32GB. Εδώ πέρα σου λέει πώς να το συνδέσεις. Πάρα πολύ ωραία. Βγήκε ο ήλιος. Ω, τυφλώνομαι. Subscribe την GoPro. Και άμα έχεις απορίες. Πάρα πολύ ωραία τα χαρτιά. Πάμε λίγο στην κάμερα. Άμα τη βγάλω ποτέ. Λοιπόν, αυτή είναι η κάμερα. Λοιπόν, η κάμερα είναι αυτή εδώ. Τι θα κάνουμε? Παραγωγή. Τι θα κάνουμε? Αργά ρε. Πω πω. Θες το? Και αυτό δεν είναι τόσο ωραίο. Θα σου βγει και αυτό.
Λοιπόν, η κάμερα είναι έτσι. Είναι λίγο μεγαλύτερη από την οχτάρα. Όχι κι άλλο. Ωρε φίλε, η οθόνη. Τα ακούσες? Η μεγάλη διαφορά με την 8 είναι ότι είναι λίγο μεγαλύτερη, έχει λίγο μεγαλύτερη μπαταρία. Σου δίνει μπροστινή οθόνη, μπορείς να βλέπεις, άμα φιλμάρεις τον εαυτό σου, να βλέπεις τι βλέπει η κάμερα για να κάνεις εστίαση καλύτερα το πλάνο σου. Έχει καινούριο HyperSmooth, είναι λίγο πιο σταθερή. Και έχει και επίσης μια πολύ ωραία λειτουργία που όταν τη βάλεις κρατάει την ορίζοντα σταθερό και δεν, άμα πας λίγο την κάμερα έτσι, ο ορίζοντας θα παραμείνει πάλι σταθερός, κάνοντας πιο σταθερά τα πλάνα σου. Και βαράει και 5K. Αυτά. Λοιπόν, περνάμε στο στούντιο. Το στούντιο είναι το δωμάτιό μου, όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ επαγγελματικό στούντιο. Αυτό είναι το πρώτο τεστ με την κάμερα. Βαράω 1080p, 60fps. Ελπίζω να φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ο ήχος που χρησιμοποιώ είναι από ένα Rode Video Micro. Αυτό εδώ είναι το μικρόφωνο. Αυτό εδώ. Έχουν περάσει μερικές μέρες από το βίντεο που γύρισα. Με τα παιδιά ήταν ένα βίντεο τελείως χαβαλέ που ήθελα απλά να ανοίξω την κάμερα και να δεν είπα τίποτα. Ουσιαστικά απλά άνοιξα την κάμερα με την παρέα μου και κάναμε λίγο χαβαλέ και γελάσαμε. Να πω ότι αυτό θα είναι το setup μου από εδώ και πέρα. Περιμένω και μία θήκη από την Lunchy για να τα βάλω όλα μαζί, gimbal, GoPro και μικρόφωνο. Ελπίζω να φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και να είναι μια χαρά. Να πω ότι το 2020 ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά για όσους τους αρέσουν τα ταξίδια και για όσους ταξιδεύουν και τους αρέσει να βγαίνουν προς τα έξω τέλος πάντων. Ήταν μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Νομίζω πως ήταν από τις χειρότερες, αν όχι χειρότερη χρονιά μου, γιατί δεν πήγα σχεδόν πουθενά, πήγα μόνο στη Βιέννη. Λοιπόν, όμως θέλω να πω ότι το 2021 θα είναι από τις καλύτερες χρονιές. Τρέχουν πολλά project, θα μάθετε πολύ σύντομα τι γίνεται. Επίσης έφτιαξα την κάμερα. Το 2021 θα είναι μια καταπληκτική χρονιά, θα μάθετε σύντομα τι έρχεται, τι θα γίνει, δεν μπορώ να περιμένω και χαίρομαι πάρα πολύ που όλα ξεκινάνε από πάρα πολύ νωρίς, γιατί μόλις από τον Ιανουάριο ξεκινάνε τα project που θέλω να τρέξω μέχρι το 20 και τρέχουν μέχρι βαθιά τέλη Σεπτέμβρη. Οπότε έρχονται πολλά πράγματα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και πραγματικά δεν μπορώ να περιμένω. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η παρουσίαση της GoPro, αυτό είναι το πρώτο footage που τραβάω, ελπίζω να είναι καλό και τα λέμε στη συνέχεια. Αυτά, αντίο.